Το πρόβλημα για το οποίο βρισκόμαστε σήμερα εδώ είναι ότι ενώ έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα από το Σεπτέμβριο, αλλά ουσιαστικά τα μαθήματα και οι εργασίες των μαθητευόμενων ξεκίνησαν από Οκτώβριο και Νοέμβριο, οι μαθητές ακόμα δεν έχουν πληρωθεί. Το ποσό που αντιστοιχεί στη μαθητεία τους, και για να εξηγήσω ότι είναι η μαθητεία, είναι σαν σχολείο τους βρίσκουμε σε κάποιους εργοδότες δουλειές, απασχολούνται, έτσι μαθαίνουν τη δουλειά σε αυτό το πλαίσιο και πληρώνονται με ένα ποσό γύρω στα 535 ευρώ τέλος πάντων, το οποίο ακόμα δεν έχουν λάβει οι μαθητές. Όπως καταλαβαίνετε, οι μαθητές αυτοί, εκτός από το να μάθουν κάτι παραπάνω, το κάνουν και για βιοποριστικούς λόγους, έτσι. Παράλληλα, και εμείς οι εκπαιδευτικοί και επόπτες, δεν έχουμε πληρωθεί ακόμα. Και το πρόβλημά μας είναι ότι δεν υπάρχει η ενημέρωση που θα θέλαμε, έτσι ώστε να ξέρουμε ένα τουλάχιστον χρονοδιάγραμμα για το πότε θα πληρωθούμε. Πότε θα πληρωθούν οι μαθητές μας και πότε θα πληρωθούμε εμείς. Ποιος υλοποιεί το πρόγραμμα, το Υπουργείο Παιδείας? Το Υπουργείο Παιδείας μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Δεν σας έχουν ενημερώσει, δεν έχετε συζητήσει, δηλαδή ενημέρωση ότι... Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, αλλά δεν είναι εφικτό. Οπότε έχουμε βρεθεί σε αδιέξοδο, γιατί οι μαθητές μας αγωνιούν, μας ρωτούν συνέχεια και πότε θα πληρωθούμε. Όπως καταλαβαίνετε, τα έξοδα τρέχουν. Δηλαδή, τους ζουν ακόμα οι οικογένειές τους, πληρώνουν τα μεταφορικά, τα έξοδα μετακίνησής τους, έτσι, τα πάντα. Έτσι. Και τα παιδιά εννοείται ότι έχουν την αγωνία πότε θα πληρωθούμε και αν θα πληρωθούμε και να ξέρουμε πότε. Και αυτό για μας, εκτός από το ότι έχουμε αυτό το θέμα των πληρωμών, είναι και ότι η μαθητεία έχουμε αγωνιστεί χρόνια για να υπάρχει στα σχολεία μας. Έτσι, και μιλάμε τώρα για δουλειά η οποία έχει τρομερή γραφειοκρατία, τρομερή κούραση και δηλαδή δουλεύουμε όλη τη μέρα για να καταλάβετε οι εκπαιδευτικοί για να χτίσουμε τη μαθητεία. Δεν μας έχουν ξεκαθαρίσει, μας ξεκινήσανε με ένα συγκεκριμένο ποσό ωραία αποζημίωση, την έχουν αλλάξει πολλές φορές. Τέλος πάντων, στην τελευταία εγκύκλιο που ήρθε ΦΕΚ, τα χρήματα είναι πολύ λιγότερα από αυτά που μας είχαν πει στην αρχή. Τέλος πάντων, το δεχτήκαμε και αυτό. Τι να κάνουμε. Υπάρχει ανταπόκριση από επιχειρήσεις στο θεσμό σου? Υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, το έχουμε χτίσει εδώ στα Χανιά και υπάρχει μια. Τότε λέτε να μην υπονομευτεί μέσα από αυτό. Βέβαια. Δηλαδή, αρχίζει και προβληματίζονται και οι εργοδότες και οι μαθητές. Δηλαδή, θα έχουμε μαθητές ύστερα. Αν συνεχίσει να λειτουργεί έτσι, δεν θα ενδιαφέρεται κανείς. Έχουμε περίπου 120 μαθητές και απασχολούνται 25 εκπαιδευτικοί στο πρόγραμμα.